Coach, τελικά ο Φίνικας έχει πάρει τον αέρα του Άφλου. Τέταρτο σερί 3-0 στις αναμετρήσεις. Τι διαφορετικό μπορούσε να γίνει σήμερα και δεν έγινε? Κατά πρώτον, συγχαρητήρια στο Φίνικα. Ήταν καλύτερος και κέρδισε. Έδειξε ότι έχουμε διαφορετικούς στόχους βασικά, γιατί ενώ ξεκινήσαμε πολύ σωστά, κάναμε ακριβώς ό,τι είπαμε ότι είχαμε σχεδιάσει το χαρτί. Καταφέραμε μέχρι τα μισά του πρώτου σετ να είμαστε πάνω και με πολύ καλό βόλιο και σχετικά εύκολα. Είχαμε βάλει στόχο να χαμηλώσουμε τα ποσοστά ευστοχίας του Μιχαήλοβιτς και το καταφέραμε. Έπαιξε με 35%, αλλά βρέθηκα ακόμα και ο Φρόμ όταν βγήκε στο πρώτο σετ είχε πολύ χαμηλά ποσοστά. Όμως ανακάτεψε την τράπουλα ο κότς και κατάφερε να βρει άλλες λύσεις που μας εγκλωβίσανε, γιατί δεν μπορούσαμε να βρούμε εμείς τις απαραίτητες λύσεις. Και έτσι κάπως κρίθηκε το πρώτο σετ στον πόντο. Το δεύτερο σετ έφυγε εύκολα και στο τρίτο σετ πάλι είχαμε μια πολύ μεγάλη μάχη. Θεωρώ ότι... Ήταν κομβική η απόλυτη το πρώτο σετ όπως ήρθε εκεί για ψυχολογικούς λόγους για τον Άφλο. Εντάξει, ναι, ήταν κομβική. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω αν ήταν κομβική ή όχι. Εμείς παλέψαμε τα σετ τα υπόλοιπα έτσι όπως έπρεπε να τα παλέψουμε. Θεωρώ, εκτός από το δεύτερο σετ, γιατί είχαμε αποσυντονιστεί λίγο από τις λύσεις του Φίνικα, δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε να τα απεξέλθουμε. Αλλά εγώ κρατάω τα θετικά, γιατί έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ομάδα μου. Και τα θετικά είναι ότι ήρθαν τα παιδιά από τον πάγκο και βοηθήσαν πάρα πολύ. Και τους ευχαριστώ και εγώ πολύ. Γενικά δείχνουμε ότι έχουμε και εμείς λύσεις, οπότε θα πρέπει να διαβάσουμε το παιχνίδι σωστά και να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε για την επόμενη μέρα. Θεωρώ εγώ ότι αυτό το παιχνίδι για μας είναι μόνο διδακτικό και έχει μόνο θετικά πράγματα. Και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα και στη διοίκηση και σίγουρα θα εμφανιστούμε καλύτεροι. Ακολουθεί ένα must win παιχνίδι από αυτά που έχετε στο πρόγραμμά σας να κερδίσετε το ερχόμενο Σάββατο και πάλι στην Οριστιάδα. Ναι, πλέον παίζουμε τη Σκίδρα, μια ομάδα με ίδιους στόχους. Πρέπει να κερδίσουμε, το ξέρουμε όλοι αυτό. Αλλά έρχεται και η Σκίδρα να κερδίσει εδώ. Οπότε όλα είναι αμφίροπα. Θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε να πάρουμε τους βαθμούς που πρέπει να πάρουμε σε αυτό το παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ.